Ο Κλεισθένης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνει δεκάδες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, με κυριότερη την εφαρμογή της απλής αναλογικής αυτοδιοικητικές εκλογές, κατατέθηκε στη Βουλή. Η απλή αναλογική, όπως εξ αρχής προβλεπόταν και στο αρχικό νομοσχέδιο, αλλά και από τις προγραμματικές δηλώσεις της παρούσας κυβέρνησης, καθιερώνεται ως το πάγιο εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ό,τι ψηφίζεις, αυτό θα βγάζει η κάλπη. Και νομίζω ότι πέρα από την πιο γνήσια αντιπροσωπευτική διαδικασία, η οποία έχει τη δικιά της αξία, ουσιαστικά εισαγάγει σε μια εποχή ενός νέου πολιτικού πολιτισμού, με περισσότερη συνευθύνη, μεγαλύτερη δυνατότητα σύνθεσης, διαβούλευσης, σύγκλησης, στη βάση των προγραμματικών απόψεων. Είδατε και τη ΣΚΕΔΕ και των περιφερειών της Ένωσης, οι οποίοι λέει έτσι δεν θα μπορούν να συνεννοούνται, δεν θα υπάρχουν πλειοψηφίες. Αναμενόμενο είναι, διότι μιλούν οι εκφραστές ενός πεπαλαιωμένου πολιτικού αυτοδιοικητικού συστήματος, το οποίο έχει κλείσει τον κύκλο του. Με βάση το νομοσχέδιο, εκτός από την απλή αναλογική, καθιερώνεται και η μείωση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης σε 4 από 5 χρόνια που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ακόμη, οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές και καθιερώνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις μικρές κοινότητες έως 500 κατοίκους. Πάντως, για το ζήτημα της απλής αναλογικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πάτρα ήταν για μία ακόμη φορά κάθετος. Είμαστε κατά της απλής αναλογικής. Και εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα καταργήσουμε τη σχετική αυτή πρόβλεψη του νομοσχεδίου, το οποίο εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Και επειδή εκτιμώ ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί πια για τον Οκτώβριο του 2019, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα γίνουν με βάση το σύστημα το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Άρα συζητάμε επί της ουσίας για ένα αδιανό πουκάμισο.